Ανοιχτή μερίδα με θέμα προοπτικές του αγροτικού τομέα στη Μεσσηνία 2017 διοργάνωσε το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των δράσεων και μελετών που υλοποιήθηκαν εντός του έτους, καθώς και επίκαιρα θέματα που αφορούν στην αγροτική ανάπτυξη της Μεσσηνίας. Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν και τα προγράμματα στήριξης του πρωτογενή τομέα από πλευράς περιφέρειας, με τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη να παρουσιάζει το σχέδιο δημιουργίας γεωργικής σχολής στα Φιλιατρά. Ήδη σχεδιάζουμε να δημιουργήσουμε την πρώτη γεωργική σχολή στα Φιλιατρά, στο Δήμο Τριφυλίας, που αποτελεί ένα από τα τρία μεγαλύτερα θερμοκηπιακά κέντρα στη χώρα μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να έχουμε σε μόνιμη βάση μια δομή εκπαίδευσης για τεχνικούς θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Είναι μια περιοχή η οποία είναι πολύ αναπτυσσόμενη πάνω στον τομέα των θερμοκηπιακών καλλιεργειών και μπορεί πραγματικά να δώσει μια υπεραξία και στο προϊόν, στα προϊόντα που παράγουν εκεί, αλλά μια υπεραξία σε ολόκληρη την περιοχή, διαχειριζόμενη σε ολόκληρη την χώρα. Στόχος της ημερίδας ήταν να παρουσιαστούν οι προοπτικές του αγροτικού τομέα στη Μεσσηνία. Οι άνθρωποι είναι ο τόπος. Είμαι πεπισμένος, έχω τη βεβαιότητα ότι υπάρχει πραγματικά έμψυχο που θα μπορούσε κανείς να το αποδείξει στατιστικά, που έχει τον δυναμισμό να δώσει λαμπρή προοδήγηση στην εξέλιξη. Ο κύριος Αναστάσιος Δάρας, επίκουρος καθηγητής του ΤΕΙ Πελοποννήσου, παρουσίασε μελέτη σε σχέση με τα φαρμακευτικά είδη που φύονται στον Ταΐγετο. Κατέγραψε 155 ενδυμικά φυτά στο βουνό και ενημέρωσε για την εξέλιξη της έρευνας από την ομάδα εργασίας του. Η ποικιλότητα του βουνού αυτού είναι τεράστια. Οι εκτάσεις του είναι τεράστιες, αλλά προσπαθούμε να το προσεγγίζουμε κομμάτι-κομμάτι και να ασχολούμαστε κάθε φορά με συγκεκριμένα πράγματα. Μετά τις εισηγήσεις ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των ομιλητών, ενώ και το κοινό είχε τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά. Η είσοδος στην ημερίδα ήταν ελεύθερη.